Είμαστε με τον Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού και ΕΣΠΑ, κύριο Ευστράτιο Κυρατζή, και πρόκειται να κάνουμε μια συνέντευξη σχετικά με τα έργα που έχει σε προτεραιότητες η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς και με την πρόσφατη ανακοίνωση για τα 4,5 εκατομμύρια στο οδικό δίκτυο της Λέσβου. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτά, από τα 4,5 εκατομμύρια, τι παρεμβάσεις θα γίνουν ακριβώς? Θα γίνουν παρεμβάσεις σε όλο το οδικό δίκτυο της Λέσβου και της Λίμνου. Ήταν ένα έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει προχωρήσει, έχει υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινήσει άμεσα ο εργολάβος. Ξέρουμε σε πόσα χιλιόμετρα περίπου θα γίνει η ανάπλαση του δικτύου? Είναι περίπου στα 20 χιλιόμετρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις προτεραιότητες που έχει η Περιφερειακή Αρχή, ποια είναι τα έργα που έχει δρομολογήσει ή που έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της? Είναι στα βασικά έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, στο ποδοέ της Περιφέρειας, αλλά βέβαια είναι και κάποια έργα που έχουν μεταφερθεί από το προηγούμενο ΕΣΠΑ στο καινούργιο ΕΣΠΑ στο 2021-2027. Θέλετε να μας κάνετε μια πιο ειδική αναφορά στα έργα αυτά? Τα έργα αυτά είναι Νάπη Πελόπη, είναι Αμπελικό Σταυρός, είναι Μεγαλοχώρια Γιάσο, είναι Παράκαμψη του Αγίου Ισιδώρου, είναι Παράκαμψη Πλαγιάς, και βέβαια ο νέος οδικός άξονας Καλονής Πέτρας. Να ξεκινήσουμε από τον άξονα Καλονής Πέτρας. Θέλετε να μας πείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το έργο, καθώς υπήρχαν εκκρεμότητες από το Υπουργείο ως προς την διεκπεραίωση της μελέτης μετά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, και τι εκκρεμότητες έχει ενδεχομένως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας? Ακούστε, περιμέναμε να εκκριθούν τέτοια από το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο κάνει τη μελέτη, γιατί έγινε μετατόπιση του αρχικού σχεδιασμού. Μετατόπιση είναι περίπου στα 4 χιλιόμετρα. Μάλιστα, πριν από λίγο μας έχει φέρει την απόφαση, ήταν εδώ εκεί η Γενική Διευθύντρια, η κυρία Κορογένη, και είδαμε τη μεταφορά του δρόμου πάει σε άλλο σημείο, για να μην πέσουμε πάνω στο φράγμα Τσιγνιά. Τα τέφη αυτά θα έρθουν από μέρα σε μέρα στη Λέσβο. Δεδομένου ότι έχουμε τα τέφη δημοκράτησης, ποια είναι τα επόμενα στάδια εξέλιξης ως προς την υλοποίηση του έργου? Ο εργολάβος έχει υπογράψει, θα πάρει τις καινούργιες παρεμβάσεις και από εκεί μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε. Βέβαια, θα προχωρήσουμε πρώτα στις απαλωτριώσεις, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί τώρα πάμε σε καινούργιες απαλωτριώσεις. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι περίπου στα 4 χιλιόμετρα. Η αλλαγή δηλαδή γίνεται στα 4 χιλιόμετρα. Η συγκεκριμένη δημοκράτηση αφορά την πρώτη φάση του έργου. Η δεύτερη φάση έχει να κάνει με τη σύραγγα στη στύψη. Ως προς αυτό το σκέλος, τη β' φάση δηλαδή, πού βρισκόμαστε? Πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρώτο και μετά να συνεχίσουμε για το δεύτερο. Είναι ένα μεγάλο έργο και πιστεύω ότι θα δώσει για τη Δυτική Λέσβο, θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη με αυτό το έργο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον οδικό άξονα Μεγαλοχώρια Γιάσος, είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση και πότε θα δημοκρατηθεί το συγκεκριμένο έργο? Υπήρξε κάποιο πρόβλημα, ο εργολάβος δεν προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης. Υπήρξε ένα θέμα για μια πρόσθετη χρηματοδότηση περίπου 155.000 ευρώ. Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο και άμεσα θα βγει η δημοπράτηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Αμπελικό Σταυρός, σε αυτό το έργο είχε διατυπωθεί ότι πρόκειται να ξεκινήσει περί τα τέλη του 2023. Ωστόσο, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πού βρισκόμαστε? Περιμένουμε την απόφαση έγκριση τροποποίηση τη πράξη για τι απαλωτριώσει από το Υπουργείο Οικονομικών και θα προχωρήσει και αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον δρόμο Νάπη Πελόπη, πότε ξεκινάει? Υπήρξε ένα θέμα με μια πληρωμή ενό παραβόλου στο δασαρχείο. Ήδη, από ό,τι γνωρίζω, γιατί το περάσαμε στο έργο αυτό ένα πρόσθετο περίπου 55.000 ευρώ. Πληρώθηκε άμεσα αυτές τις μέρες, πρέπει να έχει πληρωθεί το πράσινο ταμείο και θα προχωρήσει, θα ξεκινήσει ο εργολάβος το έργο για να γίνει. Προηγουμένως αναφέρατε και την παράκαμψη του Αγίου Ισιδώρου. Γι' αυτό το έργο είχε δοθεί από την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου ένα ποσό προκειμένου να γίνει το σημείο από τη διασταύρωση του Αγίου Ισιδώρου που βρίσκεται το εργοστάσιο Υποτοπία η γνωστή ως το Πλωμάρι. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες σε αυτό το έργο? Πού βρισκόμαστε? Θέλει επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης. Τι θα προχωρήσει και αυτό? Αυτό την επικαιροποίηση κάνουμε τώρα των τευχών δημοπράτησης, έτσι ώστε να βγει να δημοπρατηθεί. Αυτό αναμένεται δηλαδή να δημοπρατηθεί εντός του 24. Εντός του 24, βέβαια. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Σάρλιτζα, εκεί έχουμε ουσιαστικά δύο έργα. Το πρώτο αφορά τις λουτρικές και το δεύτερο αφορά το κυρίως κτίριο. Ποια είναι η εξέλιξη ως προς τα δύο έργα? Προχωράμε πρώτα την πρώτη φάση για τις λουτρικές εγκαταστάσεις και από εκεί και πέρα περιμένουμε προτάσεις. Ήδη υπήρχε μια πρόταση, περιμένουμε ακόμα μια πρόταση για να δούμε και για τις άλλες εγκαταστάσεις. Εκτιμάτε ότι η αξιοποίηση θα είναι αλληλένδετη των δύο χώρων? Εμείς, για να μην καθυστερούμε, προχωρήσαμε πρώτα
να τελειώσει το πρώτο και από εκεί και πέρα, αν τυχόν συμφωνήσουμε με κάποια εταιρεία ή κάποιον ανάδοχο, μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο. Αλλά για να μην καθυστερούμε, προχωρήσαμε στο πρώτο.